απομακρύνεται ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου μεταξύ ρωσικών και αμερικανικών μαχητικών στη Συρία. Βάσιγκτον και Μόσχα υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης. Σε αυτό περιέχονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία οφείλουν να ακολουθούν οι πιλότοι όταν επιχειρούν στο Συριακό εναέριο χώρο. Οι δύο πλευρές ωστόσο διευκρινίζουν ότι δεν συνεργάζονται. Η υπογραφή του εγγράφου σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει τη ρωσική θέση. Οι δυνάμεις μας στη Συρία ενεργούν κατόπιν αιτήματος των νόμιμων αρχών της χώρας, επισήμανε ο Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας Ανατόλη Αντόνοφ. Η προβολή ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συμμαχίας κατά του Ισλαμικού κράτους υπό την Ουάσιγκτον αποτελεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, κατέληξε. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε: «Το μνημόνιο κατανόησης δεν συνιστά συνεργασία ή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη ρωσική πολιτική στη Συρία. Αντιθέτως, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η στρατηγική της Ρωσίας είναι αντιπαραγωγική και η στήριξη που παρέχουν στο καθεστώς Άσαντ θα επιδεινώσει το Συριακό εμφύλιο». Η Ουάσιγκτον καταγγέλει ότι στο στόχαστρο των ρωσικών μαχητικών δεν βρίσκονται αποκλειστικά θέσεις των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους, αλλά κυρίως δυνάμεις της μετριοπαθού Συριακής αντιπολίτευσης. Η Μόσχα διαψεύδει τους ισχυρισμούς.